Ο Θανόπουλος, μεταξύ άλλων, έκανε λόγο και για συνολική ευθύνη για την εικόνα της ομάδας, εκφράζοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη στους παίκτες. Στα αγωνιστικά, εν ώψη του αγώνα με την Μπάτε Μπορίσοφ την Πέμπτη, ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Γρηγόρη Μάκου, αφού ο διεθνής μέσος στην προπόνηση της Τρίτης υπέστη θλάση σοπής Μυριαίου στο αριστερό πόδι και αποκλείστηκε από την αποστολή. Ο Μπάγκεβιτς πήρε 19 παίκτες, ενώ εκτός είναι η τιμωρημένη Μαϊστόροβιτς, Άρτσι Αραούχο, ο Λούκατς που εναλλάσσεται με τον Αραμπατζή στα παιχνίδια Τσάικ, αλλά και ο ανέτοιμος Ζεράλντο. Αυτά λοιπόν και από την ΑΕΚ. Εμείς τώρα θα μιλήσουμε με τον Κωστή Ραπτόπουλο για τα νέα από τις ομάδες Θεσσαλονίκης. Βεβαίως η Θεσσαλονίκη σήμερα έχει ως νούμερο ένα είδηση την ανακοίνωση του Έκτορ Ραούλ Κούπερ από τον Άρη. Κωστή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Στη Θεσσαλονίκη τα πράγματα πηγαίνουν αργά, δηλαδή οι ειδήσεις βγαίνουν ένα μήνα. Εδώ και 20 ημέρες διώχνανε τον Μαζίνιο και κατά κάποιον τρόπο έγινε και επίσημα αυτό το πράγμα. Και για τον Κούπερ μια εβδομάδα το παλεύανε, έμενε το τυπικό. Σήμερα το μεσημέρι λοιπόν έγινε και το τυπικό στην όλη ιστορία. Αυτή τη στιγμή γίνεται ακόμα ένα σοβαρό διοικητικό συμβούλιο στην ΠΑΕ Άρης. Επίσημα λοιπόν ο Κούπερ στην ομάδα του Άρη, μια πολύ καλή κίνηση όσον αφορά το όνομα του προπονητή. Συνήθως στον Άρη έρχονται παίκτες και προπονητές με μεγάλες δάφνες και με πάρα πολλά χειροκροτήματα, αλλά στο τέλος όταν φεύγουν στο αεροδρόμιο δεν πηγαίνουν ούτε οι συγγενείς. 16-11 του 55 γεννημένος, σε καλή ηλικία προπονητικά, 54 ετών, έρχεται το μεσημέρι της Πέμπτης, 12:40 στο αεροδρόμιο της Μίκρας. Θα έχει τον Φαντακούση βοηθό του, ενώ που έμπλα θα είναι ο γυμναστής της ομάδος και έχουν γίνει και κάποιες αλλαγές. Πάντως το σίγουρο είναι ότι θα παραμείνει με την Ουρακάνανη η πρώτη ομάδα, η οποία ξεκίνησε την προπονητική. Έχει πάρει με τη Λανού στο κύπελο, με Γιώργα πέμπτη θέση, τελικό κυπέλου με την